Ας περάσουμε τώρα στο επόμενο θέμα, το οποίο αφορά την παρουσίαση του βιβλίου του Μιχάλη Θεοδωσίου Ιωάννου με τίτλο «Η Οδύσσια ενός Απόδημου». Η παρουσίαση έγινε στο οίκημα της Ελληνικής Κυπριακής Αδελφότητας. Την παρουσίαση έκανε η Δόκτωρ Αρετή Δημοσθένους, η οποία είναι η Διευθύντρια του Ινστιτούτου Ιστορικών Μελετών για την Ειρήνη. Συντονιστής της βραδιάς ήταν ο κύριος Ανδρέας Καραολής, γραμματέας της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας. Τον Αρχιεπίσκοπο Θεατήρων και Μεγάλης Βρετανίας εκπροσώπησε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Τροπαίου κύριος Αθανάσιος. Επίσης στην εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ κύριος Μιχάλης Κασής, ο πρώην προϊστάμενος της ΣΚΕΑ κύριος Σάβας Παυλίδης, ο κύριος Ζανέτος Θοφαλής, η οικογένεια του συγγραφέα και πολλοί φίλοι του. Ας παρακολουθήσουμε πρώτα το καλωσόρισμα από τον κύριο Καραολή, ο οποίος έκανε και την παρουσίαση της κύριας ομιλήτριας. Θεοφιλέστατε, σεβαστόν ιερατείον, αγαπητέ φίλε Σάβα Παυλίδη, πρώην προϊστάμενε της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής, αγαπητέ Μιχάλη Κασή, πρώην Διευθυντή των Ελληνικών Σχολείων, τώρα πρόεδρε της ΕΔΕΚ Ηνωμένου Βασιλείου, αγαπητέ Ζανέτο Τσοφαλή, γνωστός για την μεγάλη πολιτιστική του προσφορά στην παροικία μας, αγαπητέ Μιχάλη, αγαπητή συγγενής του συγγραφέα Μιχάλη Ιωάννου και με μεγάλη χαρά υποδεχόμαστε απόψε την εκλεκτή ομιλήτρια Αρετή Δημοσθένους, Διευθύντρια του Ινστιτούτου Ιστορικών Μελετών για την Ειρήνη, η οποία θα μας παρουσιάσει το βιβλίο του Μιχάλη Θεοδωσίου «Η Οδύσσια ενός Αποδήμου». Η κυρία Δημοσθένους έχει ειδίκευση στη συγκριτική θρησκειολογία με έμφαση στο μουσουλμανικό οικογενειακό δίκαιο και τις επιδράσεις του θρησκευτικού αυτού δικαίου στην κοινωνία και τον πολιτισμό. Απόκτησε το διδακτορικό της τίτλο από τη Θεολογική Σχολή Αθηνών το 1996 με άριστα κατόπιν μεταπτυχιακών σπουδών στο Ludwig Maximilian University του Μονάχου, στο κανονικό δίκαιο, θρησκειολογία, κοινωνιολογία και τουρκολογία. Είναι διευθύντρια του Ινστιτούτου Ιστορικών Μελετών για την Ειρήνη, όπου κάνει σεμινάρια για ποιοτική διαπολιτισμική εκπαίδευση, αποτελεσματική διδασκαλία, οικογενειακή, ποιοτική συνύπαρξη και ενίσχυση της εθνικής μας ταυτότητας. Προτεραιότητα στις διαλέξεις και τα συγγράμματά της είναι η εφαρμογή της κριτικής σκέψης στην εκπαίδευση. Πιστεύει πως η γνώση είναι το καλύτερο ειρηνικό όπλο του σύγχρονου ανθρώπου. Μία γνώση η οποία αυτοσυγκρίνεται, αλλά δεν φανατίζεται. Ξεχωρίζει, αλλά δεν αφορίζει. Το βιβλίο της «Γυναίκα και Ισλάμ», «Το διαζύγιο και η μειχτή γάμη» εκδόθηκε από τις εκδόσεις Ακρίτα. Η κυρία Δημοσθένους δίδαξε σε αρκετά πανεπιστήμια της Ευρώπης και πήγε μέχρι το Βόσπορο, την Κίνα, ακόμη και στην Κωνσταντινούπολη και τη Νέα Νιόρκη. Το 2016 της απονεμήθηκε το βραβείο Ματάμ Φικαρό ως επιστήμονας ακαδημαϊκός, γυναίκα της χρονιάς το 2016. Αυτήν την εξαίρετη ακαδημαϊκό έχουμε απόψε τη μεγάλη τιμή να έχουμε μαζί μας. Και την ευχαριστούμε.
Την ευχαριστούμε γιατί μας έκαμε την τιμή να έρθει από την Κύπρο, ειδικά για την εκδήλωση ενός οικογενειακού φίλου του πατέρα της, του φίλου μας Μιχάλη Ιωάννου. Αμέσως μετά σύντομο χαιρετισμό έκανε και ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Τροπαίου κύριος Αθανάσιος, ο οποίος έδωσε συγχαρητήρια στο συγγραφέα για αυτό το υπέροχο έργο, το οποίο, όπως είπε, τον μετέφερε νοερά στην παιδική του ηλικία και στην Κύπρο της τότε εποχής. Ας παρακολουθήσουμε τον Θεοφιλέστατο. Καλησπέρα σας. Εάν αποφύγω τις προσφωνήσεις και απευθύνω ένα θερμό καλωσόρισμα προς την ακαδημαϊκό κυρία Δημοσθένους, και επίσης να μεταφέρω τις ευχές και τις ευλογίες του Θεοφιλέστατου, να επισυνάψω τις δικές μου και να πω εις τον κύριο Μιχάλη Ιωάννου ότι είναι με ιδιαίτερη χαρά που έχω προσέλθει να παρουσιαστεί το βιβλίο του απόψε και μας έδωσε την ευκαιρία να ανακαλέσουμε στη μνήμη πολλά από αυτά τα οποία γράφει, τα οποία και εμείς στην παιδική μας ζωή τα ζήσαμε και κανείς αναβιώνει, αναπλάθει μέσα του πώς εμεγάλωσαν οι δικές μας γενιές, συγκρίνει τις παρούσες και με εντυπωσίασε οι ημερομηνίες τις οποίες παραθέτει. Λέω, πρέπει να έχει ή πολύ ισχυρή μνήμη ή να κρατούσε ημερολόγιο. Και επίσης η ειλικρίνεια του. Όταν σαν παιδί έκανε καμιά ζαβολιά, την έγραψε και αυτή, με πάσα αλήθεια. Θερμά συγχαρητήρια. Κάθε καλό. Την παρουσίαση του βιβλίου έκανε η οικογενειακή φίλη του συγγραφέα Δόκτωρ Αρετή Δημοσθένους, η οποία ήρθε από την Κύπρο ειδικά για αυτή την παρουσίαση. Μιλώντας για το βιβλίο του κ. Μιχάλη Ιωάννου με τίτλο «Η Οδύσσια ενός Απόδημου», η Δόκτωρ Δημοσθένους είπε ότι είναι ένα εξαιρετικό και πολύ ευχάριστο βιβλίο και προσφέρει πολλές πληροφορίες για τους πρώτους Κυπραίους μετανάστες στο Λονδίνο. Περιγράφει πραγματικά γεγονότα του πρόσφατου παρελθόντος όπως συνέβησαν. Η Δόκτωρ Δημοσθένους, στην παρουσίαση που έκανε, έδειξε φωτογραφικό υλικό με πρόσωπα, τοποθεσίες και καταστάσεις. Ας παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από την παρουσίαση της κυρίας Δημοσθένου. Και τώρα παρακαλώ τη Δόκτωρα Αρετή Δημοσθένους να μας μιλήσει για το βιβλίο «Η Οδύσσια ενός Αποδήμου» του φίλου μας Μιχάλη Ιωάννου. Θυμάμαι, ήμουν 5 χρονών, όταν ήρθε η κυρία Νίκη με τον κύριο Μιχάλη στο χωριό μας και μου έφερε έναν παντελόνι καμπάνα ήταν τότε. Αυτά τα φαρδιά παντελόνια. Και τότε ό,τι ήταν σύγχρονο πολύ θεωρεί το αμαρτωλό, γιατί είναι σαν σήμερα τα πολύ σχιστά παντελόνια. Οπότε η ξαδέρφη μου η Δέσποινα είπε στη μαμά μου, «Καλά, θα φορέσει αρετή παντελόνι καμπάνα?» Και λέει η μάμα μου, «Ξέρω, να ρωτήσουμε τον παπά». Και ο παπάς μου είπε, «Εντάξει, ας φορέσει το παντελόνι καμπάνα. Δεν θα το ξεχάσω». Φόρησα το, ήταν ένα κόκκινο παντελόνι που μου έφερε η σύζυγος σας, κύριε Ιωάννου. Η παγκοσμιοποίηση είναι καταιγίδα. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι εναντίον της καταιγίδος. Μπορούμε όμως να προστατευθούμε από αυτήν την καταιγίδα, με τις ανθρωπιστικές αξίες, με την αγάπη στην οικογένεια μας, με την ελληνοορθόδοξη πίστη μας. Ο κύριος Μιχάλης Ιωάννου και η σύζυγος του, η κυρία Νίκη Ιωάννου, έζησαν τη ζωή τους με αυτές τις αξίες. Τις ανθρωπιστικές, τις ελληνικές, της οικογένειας. Εδώ βέβαια τι είναι αυτό, είναι ένας πίνακας, ένας άνθρωπος που είναι χαμένος. He is lost. Inside the others, globalized things there. Κάποιοι άνθρωποι είπαν ότι το να πας στο εξωτερικό και να εργαστείς είναι σταυρός.
Και είπαν, είναι άσχημο πράγμα να πάω να εργαστώ στο εξωτερικό, είναι σταυρός. Κάποιοι άλλοι όμως, σαν τον κύριο Ιωάννου και σαν εσάς εδώ όλους, έκαναν το σταυρό αληθινή χαρά και ευμάρεια. Οι αγαπημένες, τα αγαπημένα κορίτσια του κυρίου Ιωάννου και της κυρίας Νίκης, η Δέσπο, η Μυρούλα, η Τούλα, η Μέρη και τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους. Ο παππούς ο Θεοδόσης, ο πατέρας του κυρίου Ιωάννου, η γιαγιά η Μυροφόρα, ο παππούς ο Θεοδόσης επέθανε το 79, 79 χρονών, η γιαγιά η Μυροφόρα το 2008, έζησε 98 χρόνια. Εδώ βέβαια νομίζω, δεν είπα ότι θα το πω, αλλά θα το πω επειδή μιλούσαμε με τον Σεβασμιότατο νωρίτερα για τους γάμους και τα διαζύγια. Η γιαγιά η Μυροφόρα πήγε στο σπίτι της η μητέρα του αείμνηστου Θεοδόση να τη ζητήσει για... Μπορώ να το πω, κύριε Ιωάννου, έτσι. Να τη ζητήσει για νύφη και δεν της το είπαν. Και της είπαν τη γυναίκα που θα έρθει σήμερα στο σπίτι μας να της φιλήσεις το χέρι και να της κάνεις υπόκληση. Αυτό σήμαινε ότι την εδεχόταν σαν πεθερά. Και αυτή δεν ήξερε ότι θα ήταν η πεθερά της. Και μετά της είπαν αραβωνιάστηκε, σε τέλειωσε. So they asked her to kiss the hand. She didn't know that this would be her mother-in-law. And at the end, they told her, now you are engaged. Nothing could change anymore. It was rule. This is the wedding photo of Father Theodosius and Mirofora. It's touching for me because I couldn't accept this. We are afraid to do many things. On that time, it was not the same. Εδώ είναι οι γονείς της γιαγιάς της Μυροφόρας, ο πάτερ Χριστόφορος και η γυναίκα του η Μαρία. Ζούσα στο Πραστιό, 2 χιλιόμετρα από το Κελάκι. Εδώ είναι το χωριό μας, η εκκλησία, το σχολείο που είναι τώρα πολιτιστικό κέντρο, το κημητήριο, τα βουνά, η οροσειρά του Τρόδους. Εδώ ένα παραδοσιακό γλέντι πριν να έρθουν στην Αγγλία, στη Μεγάλη Βρετανία. Εδώ το σπίτι είναι όπως είναι σήμερα. Έχει πολλά πιθάρια εδώ γιατί έχει μέσα πιεστήριο, θυμάμαι, που ο πατέρας μου μάζευε τα σταφύλια με τη μητέρα μου και τους συγγενείς και πηγαίναμε εκεί και αλέθαν τα σταφύλια και φτιάχναμε το κρασί. Έκαμνε τον ίνον, την κουμανταρία για τη Θεία Ευχαριστία, για τη Θεία Ευχαριστία και έκαναν και στερκό κρασί για το χείρο που κάναν τα λουκάνικα. Ο κύριος Ιωάννου είναι 7 αδέρφια, έχει 6 αγόρια αδερφούς και λέει στο βιβλίο του ότι βοηθούσε στο τάισμα, στο να ταΐζονται τα παιδιά, έτσι, να τα μεγαλώσετε, βοηθούσατε κι εσείς τη μητέρα σας. Έπρεπε να βοηθάτε. Η Οδύσσια ενός αποδήμου είναι ένα πολύ ωραίο βιβλίο. Διαβάζεται με πολύ όμορφο τρόπο, μας μεταφέρει στο παρελθόν. Μιλά για θέματα μετανάστευσης, ανατροφής των παιδιών κλπ. Η κόρη μας όταν το διέβασε, της είπα να το διαβάσει για να μου πει σε ποια σημεία να σταθώ, αφού θα την έφερνα μαζί μου. Και την ακούω όταν το διέβασε το βράδυ να λέει στο σύζυγό μου, το Γιάννη, «Παπά, ξέρεις, έμαθα βήμα με βήμα, από το Κελάκι μέχρι την Παρεκκλησάνα, όλων των Ληστόβουνων. Τώρα ξέρω που είναι το χωριό μας». Ο κύριος Ιωάννου έχει σεβασμό στους μεγαλύτερους, έχει πειθαρχία, είναι επίμονος, έχει επιμονή, καλή επιμονή, είναι υπομονετικός, έχει πίστη, ξέρει πόσο να δουλεύει και να ξεκουράζεται, έχει priorities, τιμά τη γυναίκα του, εργάζεται σκληρά.
Του αρέσουν τα ποίηματα και τα τραγούδια. Λέει, αναφέρει και την Αλεξανδριανή Φελάχα. Αλεξανδριανή, λοιπόν, Φελάχα, πώς μπερδεύτηκα, τα ράπικα σου μάτια, ερωτεύτηκα, ραπίνα με γλυκένεις. Αχ, με το γυαλέλι και τα χυλάκια σου στάζουνε μέλι. Είσαι κακούργα και δεν πονείς, τα αλήθεια θέλεις να με τυραννείς. Αχ, να με βλέπεις τι τραβώ, δεν λυπάσαι πια. Σύσαι το όνειρό μου, Φελάχα μου γλυκιά. Εκείνη την εποχή τραγουδούσαν οι άνθρωποι ερωτικά. Το πολύ πολύ, δεν κάναν τίποτα άλλο. Σήμερα γίνονται άλλα πράγματα. Γι' αυτόν το διέδωσα. Ο σύζυγός μου λέει: θα το διαβάσεις, θα τους κάνεις να σκεφτούν ερωτικά. Του λέω: όχι, δεν θα τους κάνω να σκεφτούν. Είναι καθηγητής της χημίας ο Γιάννης. Δεν θα σκεφτούν ερωτικά, λέω. Απλά θα πω ότι σήμερα κάνουν άλλα πράγματα. Τότε τραγουδούσαν μόνο. Τελευταίο στο βήμα ανέβηκε ο κύριος Μιχάλης Θεοδωσίου Ιωάννου, ο οποίος είναι και ο συγγραφέας του βιβλίου. Ο κύριος Ιωάννου, συγκινημένος, ευχαρίστησε την οικογένειά του, την δόκτωρα Αρετή Δημοσθένους, η οποία, όπως ανέφερε, έπαιξε σημαντικό ρόλο στην παρουσίαση του βιβλίου, αλλά και όλους όσοι βοήθησαν για να πραγματοποιηθεί αυτό το όνειρο ζωής για τον συγγραφέα. Ας παρακολουθήσουμε όλα όσα είπε ο κύριος Ιωάννου. Ευφυλέστατε, Τροπαίο, κύριε Αθανάσια, κυρία Αρετή Δημοσθένους, αγαπητοί ιερείς, κυρίες και κύριοι. Σας καλωσορίζω απόψε σε αυτήν την εκδήλωση της παρουσίας του βιβλίου που έχω γράψει. Ειδικές ευχαριστίες στην κυρία Αρετή Δημοσθένους που ταξίδεψε από την Κύπρο με την κόρη της Πολυξερή, που χωρίς αυτήν τη δική της συμμετοχή δεν θα ήταν δυνατό να πετύχουμε αυτή τη συγκέντρωση. Η Αρετή είναι κόρη του αημνήστου αγαπητού μου φίλου παπά Εμιλιανού από το Κελάκι Λεβεσού. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον κύριο Ανδρέα Καραολή, ο οποίος με βοήθησε για αυτήν την οργάνωση. Ευχαριστώ και τον Θεοφιλέστατο, επίσκοπο Τροπαίο, για την παρουσία του και τη συμπαράστασή του. Είναι μεγάλη μου χαρά και ευχαρίστηση που για πρώτη φορά απεφάσισα να γράψω τα απομνημονεύματά μου που είναι τόσο ζωντανά στη μνήμη μου από μικρό παιδί. Τα ξαναζωντάνεψα και αποφάσισα να γράψω το βιβλίο. Αυτό το βιβλίο για τα παιδιά μου, τα εγγόνια μου και τα δισέγγονα μου, για να ξέρουν από πού ξεκίνησα και πού κατάληξα. Σε αυτόν το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου, της κόρας μου και τα εγγόνια μου που με βοήθησαν να συμμορφωθήσω το βιβλίο μου, διότι γνώριζαν πόσο σημαντικό ήταν για μένα. Από μικρό παιδί που ακόμα πάω στο δημοτικό σχολείο, βοηθούσα τους γονείς μου όσο επιτρεπόταν για την ηλικία μου. Αρχίζοντας το δημοτικό σχολείο, εκτός από το διάβασμα, βοηθούσα και τους γονείς μου σε ό,τι μπορούσα. Όταν οι γονείς μου πήγαιναν στο θέρος, αλώνισμα, μάζεμα του Χαρουκιό, στο γειτονικό χωριό Παρακλησιά, μας άφηναν υπό την επίβλεψη του παππού Γιάννη και της γιαγιάς Αθανασίας. Τελειώνοντας το δημοτικό σχολείο, ήμουν μαζί με τον πατέρα μου και το βοηθούσα σε όλες τις αγροτικές δουλειές, να σπείρομαι, να θερίσομαι, αλώνισμα και τα περβόλια. Όλα αυτά τα διηγόμαστε στους νέους, τις εμπειρίες μας που όλα ήταν με το χέρι. Και τώρα στην εποχή που βρισκόμαστε υπάρχουν τόσες ευκολίες που τις απολαμβάνουμε όλοι μας. Ήμουν 21 χρονών και αποφάσισα να ξενιτευτώ για μια καλύτερη ζωή, αφού βοηθούσα τους γονείς μου όχι μόνο στις δουλειές, αλλά και να μεγαλώσουν τα μικρότερα αδέρφια μου. Καταρχήν ήθελα να πάω στην Αυστραλία
και μετά από πολλές προσπάθειες να πάρω πρόσκληση, δεν το πέτυχα. Είδα μια αγγελία στην εφημερίδα για κάποιο ταξιδιωτικό γραφείο στη Λευκοσία που ανάλαβανε να στείλει ταξιδιώτες στον Καναδά δίχως να χρειαζόταν πρόσκληση. Το μόνο που χρειαζόταν ήταν βίζα που έπρεπε να εξασφαλιστεί από το Λονδίνο. Παρόλη την αντίρρηση του πατέρα μου να φύγω από κοντά του, κατάλαβε ότι δεν υποχωρούσα και τότε μου έδωσε την συγκατάθεσή του και την ευχή του. Μια μέρα πήγα στη Λευκοσία και με τη βοήθεια του αημνήστου θείου Γιώργου Χαρκούση όλα ήταν έτοιμα. Πήρα το διαβατήριό μου και στις 27 Ιανουαρίου το 1952 αναχώρησα με το πλοίο Αιωλία από τη Λεμεσόν, το οποίο ήταν και εμπορικό πλοίο. Το ταξίδι κράτησε 12 μέρες, περνώντας από την Πυρητό, Πόρτσαϊντ, Τζένοβα, Μασσαλία, περνώντας στη Γαλλία και τέλος φτάνοντας στο Βικτόρια Στέισον, Λονδίνο. Εκεί περιμέναμε να συναντήσουμε τον αντιπρόσωπο του γραφείου που μας έστειλε για να μας παραλάβει, εμάς που πηγαίναμε στο Καναδά. Οι άλλοι τρεις είχαν κάποιον να τους παραλάβει εκτός από μένα. Κατά καλή μου τύχη είχα τη διεύθυνση της κουνιάρας του θείου μου, παπά Γεωργίου, από το Πρασκιόν και Λαγίου. Ένας από την παρέα που είχε κατοικήσει στο Λονδίνο μου πήρε ένα ταξί και με πήρε στο 561 Kings Row, Fulham. Χτύπησα την πόρτα και εμφανίστηκε μια κυρία και της είπα πώς κατέληξα κοντά τους. Ήταν το ζεύγος του κυρίου Μίτσου και της κυρίας Πολυξένης, Κύπρη της Παλαιστίνης. Ήταν μεγάλη μου χαρά και ανακούφιση που βρήκα καταφύγιο. Με δέχτηκαν σαν να με ήξεραν από καιρόν. Έμεινα μαζί τους 2 εβδομάδες και στο διάστημα αυτό προσπαθούσα να πάρω τη βίζα μου από την Καναδέζικη πρεσβεία, η οποία απορρίφθηκε. Έμαθα πως οι άλλοι τρεις της παρέας έφυγαν για τον Καναδά. Ένιωσα ότι έπαθα σαν πλοίον στον ωκεανό που ναυάγησε και το τράβηξαν πίσω στο λιμάνι για πάντα. Νιώθω πολύ τυχερός που βρήκα ανθρώπους που με βοήθησαν και δεν το ξεχνώ ποτέ, αιωνία του συμνήμη. Μετά πήγα σε κάποιον Μυρτιάδην από την Διερώνα Λεμεσού και που ο αδερφός του Κώστας μου βρήκε δουλειά εκεί κοντά που έμενα και που έκαναν επισκευές ποδοσφαιριστών. Στη συνέχεια αφηγούμε στο βιβλίο. Σας ευχαριστώ. Μετά το τέλος των ομιλιών, ο συγγραφέας κύριος Μιχάλης Οδοσίου Ιωάννου υπέγραψε βιβλία σε όλους όσοι τα προμηθεύτηκαν και τους ευχαρίστησε για την παρουσία τους. Ας παρακολουθήσουμε το βίντεο.